Καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας τηλεφωνικά βεβαίως για να δούμε τα νεότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνέλευση? Πράγματι πριν από λίγα λεπτά τελείωσε το έκτακτο ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επιγραμματικά θα πω το εξής, ότι από αύριο εκτελούνται συνταγές κανονικά με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τις 23 του μηνός, όπου υπάρχει η υπόσχεση, δέσμευση, ότι την Παρασκευή μεθαύριο θα πληρωθεί το 50% του Απριλίου, mm-hmm. του Απριλίου, σε σχέση πάντα με τον ΕΟΠΗ μιλάμε, και ότι 22 ή 23 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, θα πληρωθεί και το υπόλοιπο 50%. Ο Πανελλήνιος λοιπόν Φαρμακευτικός Σύλλογος, στην απόφαση που πήρε σήμερα, προτρέπει όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας από αύριο να εκτελούν κανονικά τις συνταγές όπως παλιά, να σταματήσει επιτέλους, και λέω επιτέλους και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο κυρία Αναγνωστοπούλου, η ταλαιπωρία τόσο των ασφαλισμένων όσο και ημών των φαρμακοποιών. Συγγνώμη για το ημών, γιατί πραγματικά είχαμε τεράστιο πρόβλημα και εμείς, όχι στο ότι δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με τους πελάτες, συμπολίτες των φαρμακείων μας. Εκεί πραγματικά η συνεργασία, και θα ήθελα να συγχαρώ τους πάντες, ήταν αψογή. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα του κάθε συμπολίτη μας ασφαλισμένου, γιατί όντως υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχαν συνταγές της τάξης των 1.000 ευρώ, όπου πράγματι υπήρχε μία εγγενής αδυναμία mm-hmm. του ασφαλισμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πράγματι δώσαμε λύσεις. Περάσαμε 3 εβδομάδες οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και για μας και για τους ασφαλισμένους. Κανονικά λοιπόν από αύριο, κύριε Μυρκόπουλε, η χορήγηση των φαρμάκων. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική είδηση, γιατί πραγματικά τα βιώσαμε όλοι. Πραγματικά, γιατί κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν σας κρύβω, το πρόβλημα του καθενός ασφαλισμένου το κουβαλάμε και στα σπίτια μας, όλοι εμείς οι φαρμακοποιοί. Ειλικρινά το λέω αυτό το πρόβλημα και δεν θέλω να εντυπωσιάσω για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι ευχάριστο λοιπόν ότι πραγματικά τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή η ταλαιπώρια, τόσο των ασφαλισμένων όσο και των φαρμακοποιών, όχι μόνο της Καστοράς αλλά και όλης της Ελλάδας, mm-hmm. και ας ευχηθούμε αυτό να είναι μια πολύ καλή αρχή σε μια ευνομούμενη πολιτεία, να υπάρχει μια καθαρή σχέση κράτους και πολίτη, κράτους και συλλόγου. Δεν νομίζω, το έχουμε ανάγκη πλέον. Έτσι, στα τόσα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να ηρεμήσουμε όλοι, να βρούμε το δρόμο μας και με την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης του μηνός, πραγματικά το παιχνίδι, συγχωρήστε μου την έκφραση, να είναι καθαρό. Mm-hmm. Έτσι, οι σημαντικές υποχρεώσεις ένθε και ένθε να τηρούνται. Δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, κύριε Μυρκόπουλε. Είπατε ότι και εσείς όλοι οι φαρμακοποιοί τα ζούσατε όλες αυτές τις ημέρες. Πολύ περισσότερο βεβαίως οι ασφαλισμένοι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χρειαζόντουσαν φάρμακα ιδιαίτερα δαπανηρά, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα χρήματα να τα καταβάλουν. Μια απίστευτη γραφειοκρατία από εκεί και πέρα για να καταφέρουν να πάρουν τα χρήματα πίσω, και δεν ξέρω τελικά εάν όντως θα μπορέσουν να αποζημιωθούν για τις δαπάνες που έκαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είδαμε όμως και τους φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, ευτυχώς βεβαίως η απόφαση είναι θετική για τους ασφαλισμένους, να έχουν μοιραστεί. Κάποιοι ήθελαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, όντας δύσπιστοι απέναντι στις δεσμεύσεις που έλαβαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κάποιοι άλλοι όμως, και κυρίως φαρμακοποιοί, φαρμακευτικοί σύλλογοι της περιφέρειας, οι οποίοι ήθελαν να μπει ένα τέλος στην κινητοποίηση. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα σας πω το εξής. Για λόγους αξιοπρέπειας και σεβασμού της προσωπικότητας του καθενός από εμάς, μιλάω ότι και θεωρώντας τον αυτό μου ασφαλισμένο. Πραγματικά ζήσαμε έτσι στιγμές πολύ δύσκολες μέσα στα φαρμακεία μας. Πιστέψτε με, και δεν υπερβάλλω, σε όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις που περιγράψατε προηγουμένως, δώσαμε λύση. Έτσι, υπήρχε μια ταλαιπωρία, υπήρχε μια αβεβαιότητα για τον ασφαλισμένο πώς ακριβώς θα πραγματευτεί τα φάρμακά του. Και όντως, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε ένα πήγαινε έλα τον ασφαλισμένο, δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη απόφαση πού θα καταθέτουν αυτές τις συνταγές προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο αυτό που κατέλαβαν στα φαρμακεία. Mm-hmm. Αυτό ξεκαθαρίστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου πραγματικά καθοδηγούνταν οι ασφαλισμένοι σωστά, στα προηγούμενα ταμεία τους, τα ασφαλιστικά.
Το μείζον όμως είναι, και ας μείνουμε σε αυτό, να ευχηθούμε να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό το πράγμα, γιατί η ταλαιπωρία όλων μας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Προσωπικά εγώ λέω και μιλάω για τον εαυτό μου και για τους συναδέλφους μου της πόλης της Καστοριάς, με τους οποίους καθημερινά είχαμε επικοινωνία, ταλαιπωρηθήκαμε ψυχικά. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε την εικόνα του παππού, της γιαγιάς, του ασφαλισμένου, ο οποίος τα χίλια δυο άλλα προβλήματα θα έπρεπε να βάλει στα καλά καθούμενα για κάτι που το έχει πληρώσει σε όλη τη ζωή. Μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φαρμακευτικής του περίθαλψης. Φανταστείτε όλοι αυτοί πόσο ταλαιπωρήθηκαν. Ταλαιπωρηθήκαμε όλοι μας, κυρία Γνωστοπούλου. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά όλο αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσω. Να του ζητήσω συγγνώμη από μέρους όλων μας. Η συνεργασία μας και η κατανόηση από μέρους των συμπολιτών μας ήταν άψογη. Δεν παρατηρήθηκε το παραμικρό, δώσαμε λύση σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις, έχοντας όλα τα φαρμακεία της που του νομού Καστοριάς, 1, 2, 3 δύσκολα περιστατικά, νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με το καλύτερο, θα έλεγα, τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο για μας. Γιατί τότε επιλέξατε η φαρμακοποίηση, και δεν αναφέρομαι σαφώς μόνο σε εσάς προσωπικά, γιατί επιλέξατε μια τόσο σκληρή στάση? Δεν είναι σκληρή, και ένα Χριστοπούλου. Θα πω το εξής. Πραγματικά, όταν βλέπεις να καταραίει μια αξιοπρεπέστατη δουλειά που έχεις στήσει χρόνια τώρα, και θα το πω πολύ απλά, κι ας βγει κάποιος να μπορεί να με διαψεύσει. Χρόνια τώρα, με λεφτά των φαρμακοποιών, γινόταν από την κάθε κυβέρνηση κοινωνική πολιτική. Αυτό όμως υπάρχει και ένα όριο. Όταν λοιπόν υπάρχουν υποχρεώσεις της πολιτείας, του κράτους, των ταμείων, από τον περσινό Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε, έτσι, και ο φαρμακοποιός μπορεί να αντέξει κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν ο κάθε φαρμακοποιός σήμερα, και αυτό είναι η πραγματικότητα, τις αγορές της εβδομάδας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, υποχρεούται την Δευτέρα να τις καταβάλει στην φαρμακοποθήκη για να έχει μια συνέχεια προμήθειας, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Τα ποσά είναι υπέροχα, κυρία Αναγνωστοπούλου, και πραγματικά δεν αντέχει πλέον η τσέπη του φαρμακοποιού να ανταποκρίνεται σε αυτή την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είναι μια είδηση που σίγουρα ανακουφίζει πάρα πολύ κόσμο. Κανονικά από αύριο η χορήγηση, επιπιστώση των φαρμάκων από τα φαρμακεία αναμένονται σε 2 δόσεις να καταβληθούν οι οφειλές. Να το επαναλάβει, δεν είναι ότι την Παρασκευή θα καταβληθεί το 50% των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΗ, μιλάμε πάντα, του μηνός Απριλίου, και 22-23 το υπόλοιπο 50%. Εκτιμώ ότι οι ημερομηνίες αυτές θα κρατηθούν, ότι το κράτος πράγματι θα λειτουργήσει υπεύθυνα, γιατί από εκεί και πέρα πραγματικά τα πράγματα ίσως να είναι και ανεξέλεγκτα. Θα οδηγούμε και σε άλλες ταλαιπωρίες. Είναι κάτι που δεν το αντέχουμε όλοι μας. Και μιλάω πλέον και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι μου, σαν ασφαλισμένοι. Και περιμένετε κι εσείς μας, ναι. Και περιμένουμε πραγματικά έτσι μια, με έναν τρόπο αξιοπρεπή, το κράτος να μας αντιμετωπίζει και αυτό που έχουμε μόσχο πληρώσει, τουλάχιστον να το απολαμβάνουμε. Εντάξει, νομίζω κύριε Μυρκόπουλο, ότι μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν νοείται το κράτος να φανεί ασυνεπές για ακόμη μια φορά και να μην τηρήσει τις ημερομηνίες τις οποίες έχει δώσει και για τις οποίες έχει δεσμευτεί. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα, εάν τυχόν απευκταίω βέβαια συμβεί κάτι τέτοιο, θα επανακαθορίσετε κι εσείς τη στάση σας. Εκτιμώ, κυρία Μυρκόπουλο, πως όλες οι συναντήσεις που έγιναν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με τις πολιτικές ηγεσίες, πραγματικά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έτσι με θετικό τρόπο. Αυτό φαίνεται από το ότι δίνεται λύση. Τα πολιτικά κόμματα πήραν θέσεις και η υπηρεσία και αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έδωσε την λύση που νομίζω έπρεπε να δώσει κάθε κυβέρνηση. Εντάξει, ήταν αδιανόητο αυτό που βιώσαμε και ελπίζω βεβαίως, όπως είπαμε και προηγουμένως, να μην χρειαστεί να περάσουν οι ασφαλισμένοι και εσείς οι φαρμακοποιοί κάτι αντίστοιχο. Είμαι σίγουρο ότι οι φαρμακοποιοί αύριο θα πάνε ανακουφισμένοι στα φαρμακεία τους. Και οι ασφαλισμένοι, κύριε Μυρκόπουλε. Θα πάνε πολύ χαλαροί, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, το είπα και το ξαναλέω, κουβαλούσαμε όλοι μας αυτές τις μέρες τα προβλήματα του καθενός μας συμπολίτη, που όντως ήταν μεγάλα,
και μετά το κλείσιμο του φαρμακείου μας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ ψυχοφθόρο, διότι δεν μιλάμε και μιλάμε για μια κοινωνία στην πόλη της Καστοριάς τουλάχιστον, η οποία οι προσωπικές σχέσεις είναι διαπροσωπικές, είναι γνωστοί όλοι. Λίγο πολύ ο ένας ξέρει τον άλλο και τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά φανταστείτε και κάποιον ο οποίος ήταν στο σπίτι του και είχε ανάγκη να πάρει φάρμακα και δεν είχε τα λεφτά και έπρεπε να διαλέξει, για παράδειγμα, εάν θα πάει να πάρει τρόφιμα ή αν θα πρέπει να πληρώσει τα φάρμακά του. Κυρία, σας είπα και προηγουμένως ότι για λόγους σεβασμού και αξιοπρέπειας, δεν μπορώ να περιγράψω και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι μου, πραγματικά κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις στον χώρο του φαρμακείου. Είμαι σίγουρος όμως ότι όλοι οι συνάδελφοί μου δώσαμε λύση για όλα τα προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με την προμήθεια των φαρμάκων για όλους τους ασφαλισμένους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζετε αν οι συνταγές οι οποίες εκτελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα χωρίς την πίστοση και τα λεφτά που έδωσαν οι ασφαλισμένοι, πότε ενδεχομένως θα τα πάρουν πίσω? Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάρει χρήματα πίσω? Κυρία Αναγνωστοπούλου, εκείνο που έχω σαν ανεπίσημη πληροφόρηση από τον ΕΟΠΗ, δόθηκε εντολή να δοθεί προτεραιότητα στην εξέφλυση, στην εξόφληση αυτών των δαπανών που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε σχέση με την προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους. Εκείνο που ξέρω ότι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ παίρναν τα χρήματά τους αυθημερών. Έτσι, για το ΙΚΑ η πληροφορία που έχω είναι ότι μέσα σε 20 με 30 μέρες θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και στον ΟΓΑ? Για τον ΟΓΑ δεν έχω κάποια εικόνα να σας πω. Πιστεύω ότι μετά την προτροπή του ΕΟΠΗ, του διοικητού του ΕΟΠΗ, ότι αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να προηγηθούν όλων των άλλων, εκτιμώ πως σε έναν μήνα, το πολύ ανάμισο, έτσι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Μακάρι. Μεγάλα ποσά δεν αφήσαμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έτσι να μας καταβάλουν συμπολίτες μας. Αυτό δεχτήκαμε, πιστεύω, όλοι να υποβάλουν τις συνταγές τους και όταν με το καλό πάρουν τα λεφτά τους, να μας δώσουν και τα δικά μας λεφτά. Λύση δώσαμε σε όλους. Μάλιστα.